Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Στην εκπομπή Πάνω από όλα η υγεία μου, σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου και αυτό είναι ο βελονισμός. Συγκεκριμένα θα πούμε για τον βελονισμό, γιατί το θεωρούμε μια πραγματικά αποτελεσματική μέθοδο θεραπείας. Κοντά μας είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος, να πω ο γκουρού του βελονισμού, κύριε Κωνσταντινίδη. Εγώ έτσι θα το έλεγα. Παλιός επιστήμον, ο οποίος είναι ενεργός και σήμερα. Περισσότερο. Πραγματικά αυτό είναι γεγονός, ότι συνεχίζετε να το έργο, να ασκείτε το επάγγελμα του γιατί ιατρικού βελονισμού. Μερικοί που ερχόταν τη δεκαετία του 80 στο ιατρείο μου, στην Εγνατία, νομίζουν ότι εγώ είμαι χρόνια τώρα συνταξίουχος, ενώ εγώ είμαι ενεργός. Όχι, ίσα-ίσα και κάνουμε και εκπομπές και αν θέλουν μπορούν να το δουν αυτό και να το διαπιστώσουν. Λοιπόν, μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Ηλίας Κωνσταντινίδης, ο οποίος είναι ιατρός εφαρμογής βελονισμού, έχει και άλλες ειδικότητες βέβαια, εγώ λέω την πιο σημαντική, και παράλληλα και καθηγητής είστε σεμιναρίων του ιατρικού βελονισμού. Ναι, το διδάσκουμε στην Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ναι, γιατί πάρα πολλοί μαθητές σας συνεχίζουν από τότε. Και ακόμα και σήμερα να... Το 97% των γιατρών που ασκούν βελονισμό είναι από τη δική μας σχολή. Ναι. Που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα. Και στην Αθήνα, ναι. Γιατί πραγματικά ο βελονισμός διαδίδεται. Γιατί έρχονται είναι... και από την, από την Κύπρο στην Αθήνα. Mm-hmm. Που είναι πιο κοντά η Αθήνα για αυτούς. Και έχουμε και, έρχονται... και ελάχιστους που έρχονται και από το εξωτερικό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν συνεχίζονται τα σεμινάρια αυτά, κύριε Κωνσταντινίδη. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους γιατρούς. Και στα Θεσσαλονίκη, ενδιαφέρον από γιατρούς περισσότερο. Βεβαίως, διότι βλέπουν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου, γι' αυτό το λόγο. Τώρα, τελευταία αρχίζει πάλι και έχει μεγάλη έτσι, απήχηση ο βελονισμός. Ναι. Υπάρχουν και παραδείγματα πολύ και πολύ γνωστών και ηθοποιών και διασήμων, οι οποίοι κάνουν βελονισμό και έχουν χάσει και πολλά κιλά. Οι άλλοι έχουν κόψει το κάπνισμα. Άλλοι έχουν κάνει και... Σοβαρές παθήσεις, θεραπεύονται σοβαρές παθήσεις. Και παράλληλα, σοβαρές παθήσεις. Τώρα, εγώ λέω και τα αισθητικά βεβαίως, περισσότερο. Βεβαίως, μπορεί να ψάξει κάποιος στο ίντερνετ και θα βρει πολλές πληροφορίες. Θα δώσουμε τη σελίδα σας, την www.dietaclub.gr Σαν Ηλίας Κωνσταντινίδης μπορεί να με βρουν εμένα, όπως θα βρουν και άλλους συναδέλφους μου. Λοιπόν, άρα έχετε πολλά χρόνια που ασκείτε και εφαρμόζετε το επάγγελμα του γιατρού και εφαρμόζετε το βελονισμό. Κύριε από το 70 είμαι γιατρός. Από το 75 κάνω βελονισμό. Από το 81 έχω ανοίξει ιατρείο και κάνω βελονισμό στην Θεσσαλονίκη. Με πολλά ταξίδια όμως στην Κίνα, για να ενημερωθείτε, που είναι εκεί η πατρίδα του βελονισμού. Ναι. Και παράλληλα είσαι γνωστός και από την ομάδα μπάσκετ Άρης, Γκάλης, Γιαννάκης. Τότε, στη χρυσή εποχή του μπάσκετ, κάναμε βελονισμό εντατικό, είτε όταν τραυματιζόταν οι παίκτες, αλλά συνήθως κάναμε σε κάθε αγώνα, πριν από κάθε αγώνα, κάναμε ντοπάρισμα. Των παικτών ώστε να παίζουν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή τότε, αν δεν έπαιζε ο Γκάλης, θα χάνει η ομάδα. Δεν είχαν τόσους πολλούς παίκτες όπως τώρα οι ομάδες. Τώρα οι ομάδες έχουν γύρω στους 17 και δεν ξέρει ποιο να βάλει στο πάγκο. Έτσι. Στην προπόνηση είναι γύρω στα 17 άτομα και μέσα στον πάγκο μπαίνουν 12 άτομα. Τότε ήταν 10 άτομα στον πάγκο και δεν υπήρχαν τρόπος να το συμπληρώσεις. Δεν ήταν όλοι της ίδιας κλάσης. Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Κωνσταντινίδη, οι εφαρμογές του βελονισμού είναι πολλές. Εγώ ανέφερα αυτές, δηλαδή κάπνισμα, αδυνάτισμα και το φυσικό lifting, τα οποία είναι τα πιο επίκαιρα θα έλεγα. Αλλά παράλληλα υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά πράγματα τα οποία θεραπεύει ο βελονισμός. Ασφαλώς. Έχει πολλές εφαρμογές. Δηλαδή, να τις δούμε λίγο σιγά σιγά τις ενδείξεις. Αν ξεκινήσουμε από την κεφαλή, θα δούμε ότι... Όπως οι κεφαλαλγίες. Ναι, που είναι ένα σοβαρό θέμα που προσπαθεί. Πάρα πολύ. Χρόνιες κεφαλαλγίες. Δηλαδή γίνονται εξετάσεις. Όταν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον εγκέφαλο, δηλαδή αποκλείσουμε όγκους κτλ., κάνουμε βελονισμό γιατί αυτά τα άτομα υποφέρουν επί πολλά έτη, παίρνουν φάρμακα, αλλά ποτέ δεν γίνονται καλά. Αυτοί λοιπόν που έχουν κεφαλαλγία, χρόνια κεφαλαλγία και οι μικρανίες. Οι μικρανίες είναι πιο δύσκολες. Υπάρχει και. Ψυχική υφή και, δομή, και προβλήματα δομής του σώματος. Και είναι πιο σκληρός ο πόνος της ημικρανίας, δεν είναι όταν έχει πολύ άγχος και πιάνει και
το μάτι, δηλαδή έχουμε οπισθοβολυβικό άλγος, όπως λέμε. Ακριβώς. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα όταν κάνει έμετο, ναυτία έμετο, κλείνεται μέσα, κλείνει τα παντζούρια, κλείνεται μέσα, είναι και χάνει και χάνονται εργατόρες. Mm-hmm. Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Πραγματικά. Παράλληλα, βεβαίως, εμείς ασχολούμαστε και ακόμα πιο δύσκολα νοσήματα, όπως είναι η νευραλγία τριδήμου. Τι πόνος. Λοιπόν, είναι φοβερός πόνος, σαν να πέσαν οι αστραπές του Δία. Κάπως έτσι δηλαδή. Έτσι το περιγράφουμε. Ναι. Λοιπόν, ο Δίας βέβαια δεν υπήρξε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, εννοείται. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν η νευραλγία θεραπεύεται, έχει ενδείξεις για την νευραλγία. Υπάρχουν αυτή την άτομα που εδώ θεραπεύονται πέρα. Παντελώς. Σε τρελαίνει ο πόνος. Παντελώς. Υπάρχουν άτομα που βελτιώνονται και σταματάνε οι πόνοι, ενώ δεν είχα σταματήσει με νοηρόντιν, ντεκρατόλ και τα άλλα συναφή άτομα. Φάρμακα. Και υπάρχει, έχει σημασία και η αιτία. Εάν η αιτία είναι, ας πούμε, στον πυρήνα του τριδήμου νεύρου και είναι, κατά πλάκα σκλήρηση, δεν μπορεί να γίνει παντελώς καλά, αλλά είναι υπό έλεγχο. Όλοι οι άλλοι γίνονται καλά και ξεχνούν. Ναι. Δηλαδή, έχω μια κυρία, ας πούμε, τώρα που έρχεται στο μυαλό μου, στη Βασιλέως Γεωργίου, τώρα ασχολείται, πηγαίνει στα Σιδού και κάνει lifting και τέτοια άλλα. Και λοιπόν, ενώ παλιά είχε τεράστια προβλήματα με νευραλγία, την έκανα καλά, δεν και χρειάζεται. Δεν με χρειάζεται. Τη βλέπω δηλαδή σπάνια χωρίς να κάνω θεραπεία, είναι μια χαρά. Ναι, έτσι, πολύ πάρα πολλές. Δηλαδή, ενώ είναι σπάνια πάθηση, εμείς σε εμάς συγκεντρώνονται πολλά περιστατικά. Mm-hmm. Έτσι. Αυτή την εποχή, δηλαδή, έχω από τον Πλατανότοπο Καβάλας, έχω από το Δοξάτο Δράμας, έχω από τα Γιάννενα. Δηλαδή δεν είναι τόσο σπάνιο όσο νομίζει ο κόσμος αυτή η κατάσταση. Μάλιστα. Έτσι. Και είναι και δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, μπορούν να παίρνουν παράλληλα και φάρμακα. Μπορούν να παίρνουν παράλληλα φάρμακα. Ο οργανισμός δεν είναι ομοιοπαθητική. Πείτε το αυτό. Δεν είναι ομοιοπαθητική. Δεν διακόπτουμε κανένα φάρμακο. Όταν βελτιώνονται οι καταστάσεις, πάνε στον γιατρό και ο συνάδελφός μας λέει: μην τα παίρνεις αφού δεν έχεις προβλήματα. Mm-hmm. Ή μειώνονται οι δόσεις. Mm-hmm. Δηλαδή ο βελονισμός είναι αφάρμακη μέθοδος και γι' αυτό και μπήκε στα νοσοκομεία. Είναι από τα 150 τόσα νοσοκομεία που έχουμε στην Ελλάδα, στα 44 εφαρμόζεται ο βελονισμός, όχι βέβαια σε μεγάλη έκθεση, αλλά εφαρμόζεται σε εξωτερικά ιατρία. Ναι. Έτσι, έχει προχωρήσει ο βελονισμός σε πάρα πολλά νοσοκομεία στη χώρα μας. Και έχει και αρκετές ενδείξεις γι' αυτό. Έχει αρκετές ενδείξεις, είναι γύρω, έτσι, βασικές είναι γύρω στις 44. Mm-hmm. Δηλαδή, ο κόσμος δεν ξέρει, νομίζει ότι ασχολούμαστε ή μόνο με πόνο ή μόνο με αδυνάτισμα. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, ασχολούμαστε με φλεγμονές όπως είναι η φαρυγίδα, η λαρυγίδα. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάρει αντιφλεγμονώδη, αντιβίωση, οτιδήποτε κάνει. Παράλληλα, αλλά μπορεί όταν είναι μια κατάσταση η οποία δεν θεραπεύεται, χρονίζει, σκέφτεται και το βελονισμό ή και τις εμπλεκόμενες άλλες μεθόδους, γιατί έχουμε και άλλες. Ναι. Κάνουμε βελονισμό σε δύσκολα περιστατικά, κάνουμε λέιζερ, κάνουμε ηλεκτροδιέγερση, κάνουμε ηλεκτροβελονισμό και ούτω καθεξής. Δηλαδή έχουμε αυτή και άλλες μεθόδους. Συμπληρωματικές μέθοδοι στο βελονισμό. Λοιπόν, άλλα άτομα, ας πούμε, πάνε στον πνευμονολόγο και ορθώς παρακολουθούνται από τον πνευμονολόγο το άσθμα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η χρόνια βροχίτιδα, η αλλεργική, τώρα, το αλλεργικό άσθμα, ναι, το βροχικό άσθμα. Και μια που είπατε η αλλεργία και η αλλεργική ρινίτιδα, πανκολπίτιδα και πάνε σε διάφορους γιατρούς, ορελά, πνευμονολόγο κτλ, αλλεργιολόγους κτλ. Όταν χρονίσει ένα πρόβλημα, πρέπει να επισκεφτούν έναν γιατρό εφαρμογής βελονισμού για να κάνουν μια θεραπεία με βελονισμό. Συμπληρωματικά. Δηλαδή, ο βελονισμός, πρέπει να πούμε εδώ, δεν είναι όπως νομίζει ο κόσμος, θα το μάθει μια νοικοκυρά και θα το εφαρμόσει. Φυσικά. Είναι μια ιατρική μεθοδολογία, η οποία μάλιστα, εάν το εφαρμόσει ένας μη γιατρός και τον καταδώσει ο ασθενής του, τότε θα πάει μέσα για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Και όμως γίνονται και γίνονται, αλλά να σας πω, πολύ εγώ έχω κάνει δύο ειδικότητες ιατρικής. Ναι. Η μία είναι η ακτινολογία, η άλλη είναι η ακτινοθεραπευτική ογκολογία που ήμουν αναπληρωτής διευθυντής μέχρι το 86 στο Θεαγέννη. Ναι. Λοιπόν, να σας πω ότι ο βελονισμός, εάν θέλει να το μάθει κανένας καλά, είναι πιο δύσκολος από μία μέση ιατρική ειδικότητα. Mm-hmm. Όσο και να σας φαίνεται παράξενο, έχει μέσα το σπέρμα της νευρολογίας, της φυσιολογίας, της
της ήπιας επεμβατικής ιατρικής, δεν είναι σαν τη χειρουργική, ναι. Είναι μια ήπια. Δεν πονάει γιατί είναι λεπτές οι βελόνες. Αυτό θέλω να το πω και δεν θα το περάσουμε έτσι εύκολα. Δηλαδή, πολλοί κόσμος και φίλες δικές μου με ρωτάνε, επειδή εγώ κάνω βελονισμό, το ξέρετε. Λοιπόν, με ρωτάνε, πονάει, με πονάει. Έχουν την εντύπωση ότι αυτές οι βελόνες, οι πολύ λεπτές, τις οποίες τοποθετείται τέλος πάντων σε διάφορα σημεία, ακόμα και στο πρόσωπο, δεν πονάνε καθόλου. Είναι, και πρέπει να το πούμε αυτό. Με ένα εξειδικευμένο τρόπο, είναι λεπτές, χωρίς αυλό, είναι μιας χρήσεως, σχετικά ελαστικές, αφού είναι μιας χρήσεως, είναι προαποστηρωμένες. Λοιπόν, και δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος, διότι δεν έχουν αυλό. Όταν κάνουμε μια ένεση, έχουμε μια βελόνα μπροστά που έχει αυλό. Άρα κόβει ένα κομμάτι αυτό όσο είναι ο αυλός και το χώνει μέσα. Η βελόνα του βελονισμού δεν βάζει μέσα ιστό από το δέρμα προς τα μέσα. Γι' αυτό και οι χοντρές βελόνες των ραφτών ανά τον κόσμο, όπου δηλαδή δεν μολύνονται από αυτές, αυτός ο κόσμος που είναι πάρα πολλοί, πολλά εκατομμύρια, 200, 300, 500 εκατομμύρια, πώς είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με το ράψιμο. Λοιπόν, ενώ τρυπιούνται αυτοί, δεν μολύνονται, διότι δεν έχει αυλό και δεν συμπαρασύρουν από το δέρμα προς τα μέσα, προς τους υποκείμενους ιστούς, μικρόβια. Η βελόνα του βελονισμού είναι πολύ λεπτή, χωράει στον αυλό των βελονών με τις οποίες κάνουμε ενέσεις και δύο και τρεις μαζεμένες χωράνε στον αυλό. Και ο αριθμός των βελονών, λοιπόν, εσείς πόσες τοποθετείτε, ας πούμε, εξαρτάται από το πρόβλημα. Εξαρτάται από τη μεθοδολογία. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε 10, 15, 20. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο οι βελόνες που βάζουμε στο σώμα, βάζουμε στο αυτοί που είναι πρόσθετες. Βάζουμε κατά Yamamoto, βάζουμε κατά άλλες μεθόδους. Δηλαδή, έχουμε πολλά είδη βελονισμού, είναι 5 τα είδη. Βάζουμε στα trigger points. Δηλαδή, και είναι ένα συγκεκριμένο αριθμός, αλλά δεν είναι απόλυτο αυτό ανάλογα με το τι βλέπουμε. Εξαρτάται εσείς. Αυτό, λοιπόν, εκεί έγκυται και η εμπειρία. Ναι, εκεί βρίσκεται και η εμπειρία ενός καλού βελονιστή, κύριε Κωνσταντινίδη. Και αφήστε με να το πω αυτό. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί οποιοδήποτε, ακόμα και να έχει εμπειρία και νεαρός βελονιστής να είναι, κατευθείαν να καταλάβει απόλυτα αυτό που κάνετε το εσείς. Το σώμα μιλάει. Θέλει χρόνια να σε μιλήσει. Αλλά πρέπει να αγαπήσει τη δουλειά τη συγκεκριμένη. Να καταλάβεις, είναι μια επιστήμη που θέλει και έρευνα και εφαρμογή. Λοιπόν, αυτό κάνουμε δεκαετίες και συνεχίζουμε να το κάνουμε, διότι όσο είσαι χρήσιμος, συνεχίζεις και το εφαρμόζεις. Φυσικά, γιατί εάν εγώ, που είμαι τώρα πάνω από 70, ξαφνικά θα γίνω βραδικίνητος, θα σταματήσω τη δουλειά. Εάν δηλαδή δεν έχω αποδοχή, θα σταματήσω. Αλλά όταν μου τηλεφωνούν γιατροί από όλη την Ελλάδα και από την Κύπρο και μου λένε, μου ζητάνε συμβουλές ή μου λένε κάτι τις κτλ., νομίζω ότι είμαι χρήσιμος ακόμα πολύ. Εννοείται αυτό, δεν πρέπει να το λέμε. Αυτή την χρησιμότητα πρέπει να την εκμεταλλευτεί κάποιος άλλος. Κύριε Κωνσταντινίδη, πονάει ο αφιένας πολλές φορές. Πάρα πολλοί υπάλληλοι και γραφείου, παιδιά που ασχολούνται με τον υπολογιστή, γιατί ξέρω ότι ο υπολογιστής είναι καθημερινή χρήση των περισσότερων από εμάς, έχουν πρόβλημα στον αφιένα τους. Και για άλλους λόγους. Ναι. Τι γίνεται, βοηθάει αυτό? Ασφαλώς. Και πότε πρέπει να έρθουμε σε εσάς? Όταν κάνει μια θεραπεία σε έναν ορθοπαιδικό και άλλες περιπτώσεις των ρευματολόγων με τις αθρίτιδες. Το πράγμα δεν προχωράει πολύ. Θα συζητήσει με τον ειδικό γιατρό αν θα πρέπει να κάνει παράλληλα και άλλη μεθοδολογία. Τότε έρχονται σε εμάς και πράγματι πάνε πάρα πολύ καλά. Τότε βασικά κάνουμε και την κινέζικη μεθοδολογία, τοπικές βελόνες, μακρινά σημεία, να πιάσουμε τους μεσηβρινούς. Κάνουμε οτοβελονισμό. Τι σημαίνει οτοβελονισμός? Σημαίνει αντανακλαστοθεραπεία, δηλαδή κάθε σημείο του σώματος και κάθε λειτουργία εκπροσωπείται σε κάποια σημεία του αυτιού. Πιάνοντας αυτά, πολλές φορές έχουμε και έχουμε φαινόμενο δευτερολέπτου. Δηλαδή, έχουμε πολύ γρήγορη ίαση. Έχουμε τη μέθοδο Yamamoto Ιαπωνική, η οποία μας βοηθάει και αυτή με ελάχιστα σημεία, μπορεί 1, 2, 3. Και έχουμε και τα trigger points. Δηλαδή, όταν έχουμε σπονδυλική στήλη, είτε αφιένα, είτε θωρακικούς, είτε πόνους ριζητικούς στη θωρακική μοίρα της σποδηλικής ύλης, στην πλάτη ας πούμε, στη μέση, ως φυσιαλγία, ειδικότερα η ως φυσιαλγία, έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Πάμε στον αφιένα λοιπόν. Στον αφιένα πρώτα κοιτάμε πλάκες, κοιτάμε τις απλές ακτινογραφίες. Εφόσον δείξουν κάτι, μπορεί να ζητήσουμε μια μαγνητική τομογραφία, γιατί έχουμε πολλές φορές σκύλες. Εάν
κάνουμε μια θεραπεία 7,5 μηνών, δηλαδή 20 συνεδρίες στα πολύ δύσκολα περιστατικά, και δεν πάει καλά, μπορεί να πάει και για επέμβαση. Συνήθως αποφεύγουν την επέμβαση, διότι επειδή πιάνουμε και τα trigger points, ισορροπούμε τη σπονδυλική στήλη και κάνουμε φυσική αποσυμπίεση νεύρων για πολλές δεκαετίες. Δηλαδή έκανα στα νιάτα μου που δεν είχα την εμπειρία που έχω το 81-82 που ήρθα στην Ελλάδα, και έκτοτε τα άτομα αυτά ποτέ δεν πήγαν για επέμβαση. Θυμάμαι μάλιστα, τότε βέβαια δεν έκαναν νευροχειρουργική τις εγχειρήσεις, έκανα κάποιο ορθοπαιδική, πολύ εξειδικευμένη ορθοπαιδική, λοιπόν, και ζήτησα από κάποιον που είχε κλείσει ραντεβού για τη γυναίκα του, γιατί ερχόταν στην αυλή μου και έκανε τον κυμπουρό εκεί. Λοιπόν, το λέω, ζήτησε τράτο 2 μηνών, αν δεν κάνω καλά τη γυναίκα σου, να χειρουργηθεί. Λοιπόν, αυτή η κυρία με χ και μη τα αρχικά της, ουδέποτε χειρουργήθηκε. Μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, πάνε πολύ καλά. Τώρα μου αναφέρατε όμως προηγούμενα παιδιά με άγχος ή που σκύβουν στο κομπιούτερ και τα λοιπά. Τότε, λοιπόν, είναι καθημερινό. Τότε κάνουν μυϊκές συσπάσεις, αλλάζει θέση σπονδυλικής στήλης και χωρίς να έχουν πάντα κύλες με σπονδυλίων δίσκων, βρίσκουν τα νεύρα, έρχονται σε επαφή με σκληρά μόρια, ή με οπίστια οστεόφυτα σε κάποιους, ή με, φυσικά με τους δίσκους, με προβολές ή με δισκοκύλες μεγάλες, και οπότε έχουν τεράστια προβλήματα. Όταν λοιπόν κάνει βελονισμό και πάει καλά, ζαλίζονται και τα λοιπά, γιατί υπάρχει μια αρτηρία που λέγεται σπονδυλοβασική αρτηρία και πάει στο πίσω εγκεφαλικό βόθρο και στο αυτί, ό,τι είναι πίσω από το αυτί, αυτή και πίσω, δηλαδή η παρεγκεφαλίδα, ας πούμε, ματώνεται από τη σπονδυλοβασική αρτηρία. Και το SOS επίσης έχει κλάδο, έχει οριζόντιο κλάδο από την σπονδυλοβασική αρτηρία. Όταν εμείς λοιπόν μπορούμε να επηρεάσουμε και την αρτηρία και τους μύες και τα λοιπά, ξαφνικά τρέφεται και καλύτερα ο εγκέφαλος. Μη σας πω ότι αυτό το ερευνώ τα τελευταίες δεκαετίες πολύ, ότι όσοι κάνουν βελονισμό και ματώνεται καλύτερα ο εγκέφαλος, λοιπόν, έχουν λιγότερες πιθανότητες να πάθουν άνοια ή να πάθουν το Alzheimer. Δεν μπορώ να το αποδείξω ακόμα, αλλά το ερευνώ και το έχω στο μυαλό μου και εύχομαι νομίζω και καταρχήν, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι ματώνεται καλύτερα ο εγκέφαλος. Αυτό που είναι Όταν ο βελονισμός γίνεται στην περιοχή του κεφαλιού ή δεν έχει σχέση με το. Όταν βάζω βελόνες στον αυχένα και βάζω και μακρινά σημεία που έχουν σχέση με τον αυχένα. Δηλαδή στους μεσηβρινούς, στο πόδι, χέρι, αλλά μπορεί να έχει κάνω για τον αυχένα. Έτσι. Βάζω πολλές τοπικές. Αυτή την περίπτωση μπορεί λίγες μακρινές, λίγα μακρινά σημεία, αρκετές τοπικές και ό, του θαύματος λύνεται το πρόβλημα. Από θεραπεία σε εδώ θα πω, για να μην κάνουμε το θαυματοποιό, ότι υπάρχουν άτομα γρήγορης ανταπόκρισης. Δηλαδή, με το που ξεκινάς μερικές θεραπείες, αρχίζει και πάει πάρα πολύ καλά και ανησυχούν. Μην τυχόν αυτό είναι προσωρινό και μετά από λίγο καιρό θα ξανάρθει. Ενώ άλλοι όμως είναι βουβά περιστατικά και αργούνε, γι' αυτό και αραιώνουμε τις θεραπείες. Δηλαδή, τις 10 πρώτες θεραπείες, τα δύσκολα περιστατικά, τις κάνουμε μέσα σε 2,5 μήνες. Τις άλλες 10 τις κάνουμε στους επόμενους 5 μήνες. Στο μήνα. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε ένα τσαρτάκι και το πάρουμε να φύγουμε θαυματοποιοί και μην δέτε τον Παναγί. Εμείς κάνουμε μια θεραπεία και θέλουμε να έχει αποτέλεσμα. Έτσι, ασχολούμαστε δηλαδή στους γιατρούς βελονιστές. Δεν πάνε τα οξέα περιστατικά που θα έπρεπε να πηγαίνουν, που θα γίνουν με 1, 2, 3 θεραπείες καλά. Πάνε δυστυχώς τα χρόνια. Και πολλοί έρχονται μετά από τις επεμβάσεις. Όπως δικά μας περιστατικά που δεν θα πετύχουν, θα πάνε για επέμβαση. Έτσι και από επεμβάσεις έρχονται μετά σε εμάς. Αυτό είναι πολύ συχνό. Όταν δεν πάει καλά, ας πούμε, μπορεί άμα δοθεί ο χρόνος να πω και άλλα. Θα πούμε περιπτώσεις, αν προλάβουμε, γιατί δεν νομίζω να προλαβαίνουμε. Γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Τώρα, μιλήσαμε λοιπόν για ημικρανίες, για κεφαλαλγία, μιλήσαμε για τον αυχένα. Πάμε λίγο στη μέση. Πολλοί κόσμος υποφέρει. Στη μέση, μπράβο, για μας είναι από. Έχει μεγάλη, δηλαδή η προσέλευση αυτών με προβλήματα ως φυγικής μοίρας σπονδυλικής στήλης είναι πάρα είναι πολλά. Τα περιστατικά είναι πάρα πολλά τα περιστατικά και πάνε συνήθως πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή οσφυαλγία και ισχυαλγία. Έχουμε πάρα πολύ καλά σημεία. Μας βοηθάνε και τα. Κάνουμε ένα συνδυασμό λέιζερ αποκατάστασης. Είναι εντάσσεται στα βελονιστικά και κάνουμε και βελονισμό με πολύ καλά αποτελέσματα. Δηλαδή, εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, δηλαδή, δοξάζω τον Θεό που μπορώ και θεραπεύω μέσα, δηλαδή, ειλικρινά.
Είμαι πάρα πολύ ευτυχής. Είναι δύσκολη κατάσταση. Ναι, είναι δύσκολη. Ξέρετε, υπάρχουν ιδιαίτερα άτομα. Για τα, και για τα νέα άτομα. Ναι, και πολλά νέα άτομα έχουν πολλά θέμα, αλλά και τις ηλικίες. Άλλοι μπορούν να ξαπλώσουν. Λοιπόν, είχα ένα ζωγράφο που δεν μπορούσε καν. Ήρθε δηλαδή και έλεγα: πώς θα το βάλω, Θεέ μου, πώς θα το βάλω να ξαπλώσει. Ούτε μπορούσε να ξαπλώσει. Mm-hmm. Γιατί άλλου του βάζουμε μπρούμητα, είναι η καλύτερη θέση. Ναι. Άλλου του βάζουμε κατά ανάγκη στο πλάι, με το ναι. πάσχουν σκέλος προς τα πάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, και λίγου που δεν μπορούν ούτε αυτή τη θέση, τεχνιέντος, βάζουμε βελόνες, του καπλώνουμε με ένα ειδικό τρόπο και μετά συνεχίζουμε από μπροστά. Και αυτή τη μεθοδολογία τη λέμε sandwich μεθοδολογία. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντινίδη, άρα λοιπόν και η μέση βρίσκει, υπάρχουν ενδείξεις και για τη μέση. Απόλυτη και για την πλάτη. Δηλαδή, άλλοι λένε πονάει η πλάτη μου, πονάει ο ώμος μου. Ιδίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας το παθαίνουν αυτό. Έχουν πόνο στην πλάτη. Υπάρχουν και μικρότερα, και μικρότερα άτομα που έχουν άγχος και πάει και συσσωρεύεται, κάνει συσπάσιμη εικόν μαζών. Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί θα μπορούσα να πω πολλά επ' αυτών. Και για το γόνατο θέλω να μου πείτε, γιατί τώρα το γόνατο, έτσι λίγο μέση το μειοσκελετικό. Η μέση, οι επικονδυλίτιδες, δηλαδή τα γόνατα, η οστεοαθρίτιδα. Αν έχει μηνίσκο, θα πάει για επέμβαση. Πολλές γυναίκες επίσης έχουν πρόβλημα, περισσότερο κυρίες, ναι. με επικονδυλίτιδες. Ναι, μου πήρατε στην επικονδυλίτιδα. Ναι, πήγα εκεί να μην το ξεχάσουμε. Σήμερα μου τηλεφώνησε κάποιος, ναι. Ο οποίος ζητάει να βοηθηθεί η κόρη του που είναι εδώ στη μουσικοθεραπεία και παίζει ένα όργανο και έχει επικονδυλίτιδα. Έχουν και αυτό που λέμε τένις ελεμπόγγεν, δηλαδή με το τένις αυτοί επίσης το παθαίνουν. Έχουμε όρος. Ειδικά σημεία, ναι. έχουμε εξωτερική επικονδυλίτιδα και έχουμε και εσωτερική. Η εξωτερική είναι το 90% των περιπτώσεων, η εσωτερική είναι το 10%. Αντιμετωπίζεται με βελονισμό, συνήθως επιτυχώς. Κάνουμε συνδυασμό βελονισμού λέιζερ, αποκατάστασης και κάνουμε και ηλεκτροδιέγερση, αν χρειαστεί και ηλεκτροβελονισμό και φυσικά μπαίνουν και στο αυτή τα αντίστοιχα σημεία εδώ, υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία, λοιπόν, και πάνε συνήθως καλά. Το γόνατο συνήθως πηγαίνει για επέμβαση. Μιλάμε για ρήξη μηνίσκου τώρα στο όχι, γόνατο. Όχι. Όταν έχει ρήξη μηνίσκου πάει συνήθως για εγχείρηση. Για επέμβαση, λοιπόν, χειρουργική. Ωραία. Όμως έχει καλά αποτέλεσμα το βελονισμό, αλλά δεν φτάνει συνήθως σε εμάς. Mm-hmm. Αυτό που φτάνει σε εμάς είναι η χρόνια η οστεοαθρίτιδα, το πούμε απλά. Η αυτό οστεοαθρίτιδα. Θα το ρωτούσε, ναι. Η οστεοαθρίτιδα πολλές φορές κάνει μια επέμβαση στο ένα γόνατο. Mm-hmm. Αν πάει καλά, πάει και κάνει και το άλλο γόνατο, συνήθως χαλάει και το άλλο. Συνήθως όταν χαλάει όμως τα γόνατα, χαλάει και η μέση. Mm-hmm. Λοιπόν, πολλά περιστατικά που έρχονται σε εμάς. Έχει χειρουργηθεί στο ένα. Πατάμε ένα ειδικό σημείο, ας πούμε το σπλήν 9, όσοι ξέρουν από βελονισμό, το 9 σημείο, σίγμα πι 9. Λοιπόν, εφόσον πονάει, έχουμε και άλλα 2-3 τεστ. Λοιπόν, αυτό είναι για μας το άτομο. Λοιπόν, βέβαια βλέπουμε τις ακτινογραφίες, βλέπουμε τη μαγνητική. Ναι. Εγώ είμαι και ακτινολόγος, μην το ξεχνάτε αυτό. Γι' αυτό το λέω, λοιπόν, το βλέπουμε και οπότε... Και ανάλογα ενώ το ένα, ακούστε μου, ενώ το ένα χειρουργήθηκε, έρχεται σε εμάς με την ερώτηση να βοηθήσουμε το άλλο, βοηθάμε και αυτό αν πονάει. Αν δεν πονάει, δεν θα έρθει ποτέ σε εμάς. Έχει κάνει εγχείρηση το ένα, θα πάει να κάνει και το άλλο. Συνήθως όταν έχει κάνει το ένα εγχείρηση, έκανε αρθροπλαστική και είναι επιτυχημένο και το άλλο έχει προβλήματα, πάει να το χειρουργήσει και το άλλο. Εάν όμως δεν είναι έτσι και πονάει και με αυτό που χειρούργησε, θέλει να δοκιμάσει πρώτα εμάς και μετά να πάει η εγχείρηση. Το κάνουμε καλά, δεν πάει. Όμως είναι πιο δύσκολο, αν θέλετε να σας πω. Και ο όμος χειρουργείται. Πείτε για τον όμο, και αυτό λοιπόν, είναι. Όμως, έχουμε τρεις θέσεις. Αν δεν πάει εδώ πίσω, το χέρι, βλέπετε που το δικό μου πήγε πίσω στην πλάτη. Ναι. Ο πόνος είναι εδώ. Είναι πρόστια διαταραχή. Ναι. Εάν δεν πάει εδώ, είναι πλάγια διαταραχή. Και ούτε καθεξής. Δηλαδή, αν δεν πάει εδώ, είναι οπίστια διαταραχή. Εμείς έχουμε δηλαδή και τρόπο επιστημονικό να δούμε πού στο καλό είναι το πρόβλημα. Σε ποια λοιπόν, θέση βέβαια, είναι βλέπουμε ακτινογραφίες, επιμένω. Ναι. Έχει κάνει ακτινογραφίες. Πρέπει να σας πω και αυτό. Σπάνια εμείς στέλνουμε για ακτινογραφίες, γιατί συνήθως έρχεται με ένα πακέτο πολλών κιλών ακτινογραφιών. Τελευταίο μας βεβαίως δεν δίνουν ακτινογραφίες και δίνουν το CD. Το CD ακριβώς. Αλλά πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Πρέπει να ξέρει το CD να πάει σε ένα από αυτά τα καταστήματα που κάνουν φωτοτυπίες. Να το εκτυπώσει και να μας φέρει τις πλάκες. Γιατί το να σηκωθείς να πας στο κομπιούτερ και τα λοιπά χάνεται πολύ χρόνο. Ενώ είναι, όταν βλέπεις τις πλάκες είναι πιο καλή δηλαδή πιο καλή η έρευνα, ας πούμε, δηλαδή, τη διάγνωσή σου. Δηλαδή, φως φανάρι, άμα κάνει μαγνητική,
Δηλαδή θέλουμε τις αξονικές, θέλουμε τη μαγνητική. Άμα κάνει μαγνητική, σε οβελία του μη φαίνονται οι κύλες πόσο μεγάλες είναι, πόσο μικρές είναι και κάνει. Και... Είτε για τον ώμο, γιατί θα κλείσουμε το πρώτο μέρος. Ο ώμος λοιπόν αντιμετωπίζεται επίσης επιτυχώς, όχι τόσο επιτυχώς όσο το γόνατο και όσο η μέση. Πάντως αλλά, υπάρχει βελτίωση και στην περίπτωση. Έχουμε παγωμένο ώμο, τα βάζουμε ας πούμε, το σημείο σίγμα 38 όμως. Εδώ, το βάζω και το γυρίζω, το έκανα και στο μάθημα προχθές, λοιπόν γιατί Σαββατοκύριακα κάνουμε και εκεί μαθήματα, και η άλλη εκεί που το είχε εδώ το σήκωνε κανονικά το χέρι. Γιατί ξεκλειδώνει, έχουμε ένα ειδικό σημείο και μάλιστα υπάρχει ένα εδώ και ένα, βάζουμε οι τοπικές, αλλά υπάρχει και ένα μεταξύ στην κνήμη. Αυτό μετά την επέμβαση συνήθως γίνεται, ξεκλειδώνει, όχι, την επέμβαση. Ακούστε, άλλο το περιστατικό που θα επιλέξει συντηρητικές μεθόδους, ναι. Δηλαδή πάει στον ορθοπαιδικό, παίρνει φάρμακα, μπορεί να έρθει σε εμάς να κάνει βελονισμό, λέιζερ κτλ. Ταυτόχρονα, δηλαδή στην ίδια συνεδρία. Mm-hmm. Και άλλο το περιστατικό που αποφασίζει, που είναι για εγχείρηση, έχει ρήξει ενός συνδέσμου, mm-hmm. θα πάει για επέμβαση. Εμείς ξέρουμε ποιο είναι για επέμβαση. Όταν εξάλλου έχει και ο ορθοπαιδικός... όμως την επέμβαση και πάλι δεν έχει λυτρωθεί με τον πόνο και τέλος πάντων. Είτε είναι όμως, είτε είναι επικονδυλή, είτε είναι κάτι άλλο. Τι μπορεί να έρθει πάλι σε εσάς. Δεν αποκλείεται να έρθει σε εμάς, γιατί η μεθοδολογία μας είναι αφάρμακη και γίνεται παράλληλα. Δηλαδή, αυτό λέω. Ακούστε, γιατί δεν έχουν επιτυχία και όλες οι επεμβάσεις. Όταν ο ορθοπαιδικός στέλνει στο φυσικοθεραπευτή, mm-hmm. μπορεί να στείλει ο ίδιος στο βελονιστή. Δηλαδή, όπως στέλνει εκεί και υπάρχει ένδειξη, υπάρχει ένδειξη στο βελονιστή. Mm-hmm. Πλην όμως, ο βελονισμός έχει πολύ καλή. Και οι συναφείς μέθοδοι έχουν καλύτερα αποτελέσματα, μην το πω, να το κρύψω, από τη φυσικοθεραπεία. Ακριβώς αυτό θα σας ρωτούσα ακούστε, τώρα για τη φυσικοθεραπεία. Να πούμε όλες τις αλήθειες. Ναι. Είμαι υπέρ της κινησιοθεραπείας σε ανθρώπους που έχουν παραλύσεις, να κάνει κινησιοθεραπεία κτλ. Mm-hmm. Τα μηχανήματα της φυσικοθεραπείας έχουν μείνει σχετικά πίσω σε σχέση με τις δικές μας δυνατότητες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Γι' αυτό και πολλοί φυσικοθεραπευτές θέλουν να μάθουν βελονισμό. Αλλά. Ή να το συνδυάσουν. Αλλά το κάνουν κρυφά, διότι είναι αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Ο φυσικοθεραπευτής δεν είναι γιατρός. Πολλά γίνονται όμως. Όπως ο οστεοπαθολόγος που δεν ξέρει ο κόσμος, ούτε καν φυσικοθεραπευτής δεν είναι. Ο οστεοπαθολόγος δεν είναι γιατρός, δεν είναι παθολόγος. Ο οστεοπαθολόγος δεν έχει καμιά σχέση με την ιατρική. Για να κάνεις βελονισμό πρέπει να είσαι γιατρός. Να έχεις τον τίτλο του γιατρού, άντε να έχεις και μια ειδικότητα και να μάθεις την ιατρική πράξη του βελονισμού. Κύριε Κωνσταντινίδη, είπαμε για τα θέματα τα οποία σχετίζονται με τον θώρακα, με το αυγενικό σύνδρομο, με το αυγενικό σύνδρομο, με την επικονδυλίτιδα, όλα αυτά τα οποία είναι περισσότερο ορθοπαιδικά και σχετίζονται με τη σπονδυλική στήλη. Και είπαμε για το γόνατο και τον ώμο, αλλά δεν είπαμε για άλλα βασικά πράγματα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να πούμε δηλαδή και για το έντερο, λεπτό και παχυέντερο, να πούμε και για άλλα εσωτερικά όργανα, να μην τα αναλύσω. Και παράλληλα να πούμε και για το κάπνισμα. Πώς γίνεται να κόψει κάποιος το κάπνισμα. Βεβαίως. Μπορεί να το κόψει το κάπνισμα. Βεβαίως, με το βελονισμό. Ασφαλώς. Είναι λοιπόν, μια αποτελεσματική μεθοδολογία. Είναι μέθοδος. Επίσης, να πούμε για το αδυνάτισμα που είναι κάτι το οποίο είναι. Το αδυνάτισμα είναι το top. Είναι το top, ναι. Yeah. Πάρα πολύ διάσημοι τώρα τελευταία yeah. μάλιστα έχουν βγει και το έχουν διατυμπανίσει ότι έχουν χάσει κιλά με το βελονισμό πάρα πολλά σε λίγο χρονικό διάστημα με τις δίαιτες τις οποίες και εσείς προτείνετε. Λοιπόν, και να πούμε και για το φυσικό lifting. Βεβαίως. Όλα αυτά τα οποία θα χρειαζόμαστε σαφώς. Λοιπόν, και σχετίζεται, είναι θέμα το οποίο σχετίζεται με την αισθητική. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.